ότι θα συνεργαστούν με, τη, με το τοπικό διαμέρισμα του Καρακόλου, ώστε στο τέλος αυτών των μονοπατιών, εκεί που ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε μικρά, δύο μικρά περίπτερα, αυτά τα περίπτερα να γίνουν εκμεταλλεύσιμα. Εγώ θα τα αφήσω το πρόβλημα αυτό να το λύσει τοπική, το τοπικό διαμέρισμα του Καρακόλου. Το μόνο που θέλω είναι ο επισκέπτης, ο οδηπόρος που θα ανεβαίνει προς τα πάνω, να μπορεί στο τέλος αυτής της διαδρομής να μπορεί να πιάνει ένα ποτήρι νερό. Δεν πάμε για τίποτα σοβαρές και μεγάλες εκμεταλλεύσεις. Οπότε να μπορεί να ανέβει και σε ένα παρατηρητήριο, το οποίο θα λειτουργεί διπλά. Θα έχει, η πρώτη του χρήση θα είναι στους κρίσιμους, στις κρίσιμες μέρες του καλοκαιριού, να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το δασαρχείο και από το δασαρχείο σαν χώρος, σαν σημείο εποπτείας του ευρύτερου χώρου του ακροτηρίου, και το δεύτερο, να μπορεί ενδεχομένως με κάποιο τρόπο να εξυπηρετηθεί κάποιος που θέλει να δει καλύτερα τη θέα εκεί. Αυτά τα δύο θέματα είναι πολύ σημαντικά για μένα. Θεώρησα ότι μπορεί να είναι σημαντικά και για τον κόσμο που διαρκώς θέλει να μαθαίνει τι κάνουμε, και μας ξεβαλτώνει και από την καθημερινότητα, η οποία είναι σκληρή και αδυσόπιτη για την πόλη μας και έχει σχέση με τα σκουπίδια, με την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων και κακών λειτουργιών του Δήμου, τα οποία ποτέ δεν βγαίνω με καταγγελτικό λόγο να πω, αλλά με λόγο παρέμβασης και θεραπείας. Θέλω να ενημερώσω όλο τον κόσμο ότι και δεύτερο και τρίτο σχέδιο έχουμε για κάθε μας ενέργεια. Πέρασαν οι Άγιες αυτές τις μέρες και δεν ήμουν μακριά από την υπόσχεση που έδωσα περί των σκουπιδιών, διότι το πρόβλημα θα το βλέπουμε συνολικά. Κάποιοι σχολίασαν δυσμενώς το ένα ή το άλλο, αλλά τελικά η πόλη δεν είχε τους όγκους των σκουπιδιών που κανονικά λόγω της δυσλειτουργίας αυτό το τομέα θα έπρεπε να έχει. Ακόμα γίνονται καθαρισμοί και μεταφορές σκουπιδιών. Όποιος έχει να μας καταθέσει καμιά ιδέα, ας μας την καταθέσει κτλ. Εμείς επαναλαμβάνουμε, έχουμε και δεύτερο και τρίτο σχέδιο. Και ξέρουμε ότι πλέον ο ΦΟΣΔΑ, ο οποίος λειτουργεί, πιστεύουμε ότι θα λειτουργήσει με διαφορετικό τρόπο, πρέπει να κάνει τη δουλειά του, να μπει στο επίπεδο της αρμοδιότητάς του, που είναι η διευκόλυνση, ή μάλλον η διευκόλυνση της ενδιάμεσης λύσης μέχρι να έρθει η ώρα που θα κρίνει ο ΦΟΣΔΑ κατάλληλη κτλ. Εμείς συνεχίζουμε την επιθετική ανακύκλωση. Έχουμε ξεπεράσει το όριο που είχαμε βάλει σαν στόχο. Είχαμε βάλει 15%, βρισκόμαστε πάνω από το 15%. Οι πολίτες βοηθάνε τώρα μετά τις διακοπές και την επαναφορά των παιδιών στα σχολεία. Πιστεύω ότι θα βοηθήσουν ακόμα πιο πολύ. Στόχος μας είναι να φτάσουμε στο 30%. Και όταν φτάσουμε στο 30%, να επικαλαστούμε εκείνο που μας δίνει τη δυνατότητα ο νόμος να κάνουμε, εφόσον έχει τελειώσει, έχει τι, και να πάμε τα υπόλοιπα στο χιτή, που εκεί δεν θα αποκλείεται να τα πάει και οποιοδήποτε άλλο Δήμο που όλοι βρίσκονται εκτός νόμου πια. Δεν είναι κανένα μέσα σε νόμιμη λειτουργία. Γι' αυτό δεν χαίρομαι για αυτό που λέω, αλλά είμαστε όλοι σε αυτό το πλαίσιο και συμπάσχουμε δηλαδή. Τώρα, αλλού ο νόμος εμφανίζεται πιο σκληρός, αλλού υπιότερος, αλλού τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εστιάζουν την προσοχή τους και πολύ, αλλού λιγότερο. Εγώ δεν καταλογίζω πρόθεση σε κανέναν, είμαστε η πρωτεύουσα του νομού, αλλήμωνο εμείς να μην έχουμε τη μεγαλύτερη διαδικασία σε αυτά τα πράγματα. Αλλά η ευαισθησία περί του περιβάλλον πιστεύω πρέπει να είναι όμοια για όλους. Χωρίς λοιπόν να καταγγέλλω τίποτα, λέω απλά, κύριοι που ασχολείστε με το περιβάλλον, με την προστασία του περιβάλλοντος, που είσαστε αρμόδιοι των διαφόρων υπηρεσιών και ουσιαστικά διοικείτε πάνω από εμάς τη χώρα, δέστε ότι η ολόκληρη ηλία είναι σε άθλια κατάσταση. Περιμένουμε και πιστεύουμε ότι η ολόκληρη ηλία θα κηρυχθεί λόγω των σκουπιδιών σε έκτακτη ανάγκη πολύ γρήγορα.